Προετοιμασία γευμάτων για την ημέρα μου. Ξεκινάω, έχω φάει μέχρι στιγμής 2 γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό, και τώρα ετοιμάζω το τρίτο γεύμα μου, το οποίο περιλαμβάνει τα τέρα Μάρια Κουάκερ. Συγγισμένα πάντα. Μία δόση πρωτεΐνης, ορού γάλακτος, 30 γραμμάρια, 35 περίπου. Γλουταμίνη, γύρω στα 10 γραμμάρια. Και επειδή η πρωτεΐνη μου είναι άγευστη, χρησιμοποιώ κανέλα για γεύση. Αυτό το γεύμα θα το φάω κατά τις 4.30. Έτοιμο. Μετά κατά τις 7 η ώρα έχω το τέταρτο μου γεύμα, το οποίο πρέπει να βάλει 310-320 γραμμάρια περίπου από καστανό ρύζι. Ζυγισμένα πάντα. Συνήθως προτιμώ το καστανό ρύζι από πατάτα. Μου αρέσει και σαν γεύση πιο πολύ. Δεν με πειράζει κιόλας, ούτε στο στομάχι. Το οποίο το συνοδεύω με 120 γραμμάρια από μπακαλιάρο στον ατμό. Όλα γυρισμένα. Για λίγο γεύση χρησιμοποιώ λίγο μουστάρδα βιολογικής καλλιέργειας, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού χρησιμοποιώ, πιπέρι, και είναι έτοιμο το τέταρτο μου γεύμα. Όλα αυτά τα κουβαλάω μαζί μου, γιατί θα πάω μέχρι στιγμής, σήμερα θα πάω σε τεράστια γυμναστήρια, οπότε τα κουβαλάω μαζί μου για να μην χάσω τα γεύματά μου. Και το τελευταίο μου γεύμα που θα πάρω μαζί μου, πέμπτο γεύμα. Ήρθαμε κουνουπίδι, χρησιμοποιώ κουνουπίδι, κολοκύθια, μπρόκολο. Αυτή τη φορά είναι η σειρά για το κουνουπίδι. Περίπου 400 γραμμάρια είναι για το βραδινό, που θα τα πάρω μαζί μου. Και αυτό, και η πρωτεΐνη μου για το βράδυ, όπου έχω, μου έχει περισσέψει λίγο
μουσκάρι νουάρ άπαχο στον ατμό. Και επειδή είναι 50 γραμμάρια, θα το συμπληρώσουμε λίγο κοτόπουλο στήθος στον ατμό, γύρω στα 120 γραμμάρια. Και αυτό. Συνήθως βράδυ τρώω μία μουσχάρη, μία σολομό. Θέλω πιο παχυντικό, πιο λιπαρό, πιο λιπαρή πρωτεΐνη το βράδυ. Αυτά.